Μιλήσαμε και πριν ξεκινήσει η συζήτηση της Επιτροπής, όμως θέλω να το ξαναθέσω για να μείνει στα πρακτικά. Συνηθίζεται και καλό είναι να μην συνεδριάζουν επιτροπές μέρες πανελλαδικής απεργίας. Το λέω γιατί και θέλουμε να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις, αλλά και δυσκολίες υπάρχουν και συγκοινωνιακές. Ήδη η Επιτροπή άργησε να ξεκινήσει. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω γενικότερα για τη διάσκεψη του για την κλιματική αλλαγή, με την έννοια εκτός από πρωθυπουργούς. Αν μπορείτε, κυρία Μανολάκου, να μιλήσετε μόνο για το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, και θα τα συνδέσω. Είναι και η κυρία Πρέσβης, δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης των ιδίων στην Ανατολή. Δεν θα ξεφύγω τον χρόνο. Πήραν μέρος και πάνω από 100 πολυεθνικά μονοπόλια. Υποσχέθηκαν ότι θα μπουν στην πράσινη οικονομία. Από αυτούς 87 όμιλοι έχουν χρηματιστηριακή αξία πάνω από 2,33. Βεβαίως η πράσινη οικονομία εμφανίζεται σαν μια θελκτική νέα ατμομηχανή της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας που σήμερα ασθμένει, και γι' αυτό επιδιώκουν να αποτελέσει μια στρατηγική διέξοδο για την καπιταλιστική ανάπτυξη, να αντιμετωπίσει προβλήματα οικονομικών κρίσεων του καπιταλισμού στο όνομα της κλιματικής αλλαγής. Και βεβαίως οι καπιταλιστές, με λίγα λόγια, είτε πράσινοι είτε ανθρωπορυπαντητές, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον εμπόρευμα, δηλαδή πηγή και κερδοφόρα διέξοδα στα συσσωρευμένα κεφάλαιά τους, όχι για την πραγματική προστασία και του περιβάλλοντος και των λαών. Τώρα, στις αλλαγές στο κλίμα πάντα είχαμε, και οι παράμετροι είναι πολλοί και όχι μόνο ανθρώπινος παράγοντας. Βεβαίως πρέπει να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα περιβαλλοντικά φαινόμενα για λιγότερες επιπτώσεις στους ανθρώπους, ας πούμε αντιπλημμυρικά έργα. Ναι, πρέπει να γίνονται, όμως δεν γίνονται. Γιατί δεν αφήνουν κέρδος. Και η μάνδρα ήταν θύμα το ότι δεν υπήρχε αντιπλημμυρικό έργο. Η προστασία δασών, ναι, πρέπει να γίνεται, και κυρίως της πρόληψης. Όμως αντί για αυτό δίνονται ψίχουλα στα δασαρχεία και αποδεκατίζονται και από έμψυχο δυναμικό και από πόρους. Μόλις το 10% των αναγκών τους καλύπτουν από το πλούσιο πάροχο, από το πλούσιο πράσινο ταμείο. Η υπουργός κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε στα βοσκοτόπια ότι έχουν μειωθεί τρομακτικά. Ναι, είναι αλήθεια. Όμως ένας παράγοντας είναι, γιατί αλλάζει και η χρήση γης με δασοκτόνους νόμους. Οι δασολόγοι πριν μερικά χρόνια είχαν βγάλει μία αφίσα με προβατάκια να περπατούν στα βοσκοτόπια και κάτω στην κοιλιά τους να έχουν τούβλα για χτίσιμο. Αυτή είναι η αλλαγή της χρήσης γης. Τώρα, με την ενημέρωση της κυρίας Μενδώνης μου δημιουργήθηκε η εξής ερώτηση. Υπάρχει εκτίμηση φθοράς των μνημείων στη χώρα μας από το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή είναι καταγραμμένα με την έννοια, μιλάω για αυτά που είναι εκτός κτηρίων. Και τελειώνω με το ψήφισμα του Αμαζονίου, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εμείς το λέμε καθαρά. Δεν προβλέπεται να βγάζουν ψηφίσματα οι επιτροπές. Και αυτό γιατί η κανονική οδός είναι διάσκεψη προέδρων και έρχεται στην Ολομέλεια, και εξάλλου το θέμα του κλίματος ενδιαφέρει όλους και όχι μόνο την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ.